Την ανάγκη δρομολόγηση μόνιμων λύσεων στο θέμα τη ακτοπλοϊκή σύνδεση Αμοθράκη και την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στι λιμενικέ υποδομέ του νησιού έξεφρασαν όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί που συμμετείχαν στην κυβερνητική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία προείδρευσε ο Υπουργό Επικρατεία Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε δέσμη πέντε μέτρων για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, αποφασίστηκε η εξασφάλιση τη απρόσκοπτη τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιου με την Αλεξανδρούπολη. Η βελτιστοποίηση του πλαισίου προκήρυξη για τι συμβάσει που αφορούν στι αγωνίε γραμμέ με καλύτερα πλοία, η άμεση έναξη των εργασιών καθαρισμού και αποκατάσταση των λιμένων Καμαριώτησα και Θερμών, η προσθήκη κονδυλίων ύψου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα και η ενίσχυση τη τουριστική κίνηση στο νησί με άμεση ενέργεια την προσέλκυση Ρουμάνων τουριστών. Ακολούθησε σύσκεψη και με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων στο Μέγαρο Μαξίμου. Ε, ανέδειξα την ανάγκη του λιμανιού με το master plan το οποίο είναι ολοκληρωμένο και θα πρέπει αυτό να προωθηθεί και να γίνει έργο ε, είναι στο στάδιο των εγκρίσεων μπορεί να γίνει σε αυτό το στάδιο οποιαδήποτε διορθωτική επέμβαση απαιτηθεί, αλλά το σημαντικό για μας είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε λιμάνι Το Υπουργείο του Αρμόδιου Ναυτιλίας κινήθηκε άμεσα για να αποκαταστήσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τότε πλην όμως Τεχνικά ζητήματα και ο καιρό δεν επέτρεψαν στο να ομαλοποιηθεί άμεσα η κατάσταση. Για κυβερνητικό φιάσκο έκανε λόγο ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Με κινήσει επικοινωνιακού χαρακτήρα, η κυβέρνηση επιχειρεί επί ημερών να δικαιολογήσει την ολιγορία, την προχειρότητα και την ανυκανότητα του επιτυλικού κράτου του κ. Μητσοτάκη που οδήγησαν στο δεκαήμερο αποκλεισμό τη Αμαθράκη. Αναφορικά με τη διερεύνηση των αιτιών τη διακοπή των δρομολογίων που δημιούργησαν το πρόβλημα, ο Υπουργό Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική κάλεσε χθε απολογία τον ανάδοχο. Ενώ η λιμενική αρχή Αλεξανδρούπολη ήδη διαβίβασε το σχετικό φάκελο στον εισαγγελέα πρώτο δικών Αλεξανδρούπολη.